Αυτή είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της Βενετίας. Τουρίστες σε γόνδολες να κάνουν βόλτα στα ήρεμα νερά των καναλιών. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι από το ιστορικό κέντρο της Βενετίας έχουν φύγει περίπου 125.000 πολίτες από τη δεκαετία του 1950. Το ψυχολογικό όριο των 50.000 κατοίκων ξεπεράστηκε μόλις πριν από λίγους μήνες. Αυτό οφείλεται κυρίως στη γενική μείωση του ιταλικού πληθυσμού, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες. Η δημογραφική τάση εξαρτάται από τρεις σημαντικούς παράγοντες. Πρώτα, τη φυσική τάση όσων γεννιούνται και εκείνων που πεθαίνουν. Μετά είναι η κοινωνική τάση και αφορά αυτούς που φεύγουν και αυτούς που έρχονται εδώ. Και αυτή είναι μια θετική τάση στη Βενετία που θα πρέπει να επισημανθεί. Και τέλος, είναι η εσωτερική μετακίνηση κατοίκων στον ίδιο Δήμο. Οι ενώσεις πολιτών εκφράζουν φόβους ότι η Βενετία αργοπεθαίνει και διαρκώς δίνουν στη δημοσιότητα στοιχεία για τις αλλαγές στον αριθμό των κατοίκων του ιστορικού κέντρου. Ο τουρισμός είναι ένα δίκοπο μαχαίρι για εμάς, γιατί μας κάνει να κερδίζουμε τα προστοζήν, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιεί χώρους που θα μπορούσαν να αφορούν κατοίκους, ενώ δηλαδή σπίτια και υπηρεσίες. Για τους ιδιοκτήτες κατοικιών ή διαμερισμάτων στη Βενετία, είναι πιο βολικό να τα χρησιμοποιούν για βραχυχρόνια μίσθωση σε τουρίστες από το να τα νοικιάζουν για μεγάλα διαστήματα σε όσους θέλουν να ζήσουν στην πόλη. Ο Δήμος προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μέσω κοινωνικής στέγασης, δημιουργίας περισσότερων σχολικών υπηρεσιών και πιο οικονομικών συγκοινωνιών για τους κατοίκους. Είναι επίσης αλήθεια ότι τα δεδομένα του Μητρώου δεν ανταποκρίνονται πλήρως στον πραγματικό αριθμό των ανθρώπων που ζουν καθημερινά στη Βενετία. Και αυτό επειδή υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία πολιτών που δεν τους υπολογίζουμε καθώς δεν κατοικούν στην πόλη. Αυτοί είναι οι εκτός έδρας φοιτητές και όσοι εργάζονται μέσα στην πόλη, αλλά δεν κατοικούν εκεί. Υπολογίζεται ότι πρόκειται για περίπου 10.000 άτομα. Η πόλη είναι φτιαγμένη από αυτούς που μένουν εδώ 24 ώρες την ημέρα. Είναι άχρηστο να μιλάμε για τους αριθμούς κατοίκων, που είναι σημαντικοί για την πόλη, επειδή πολλοί δεν ζουν στη Βενετία 24 ώρες το 24ωρο όπως εμείς. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο κίνδυνος ερήμωσης αποτελεί διαρκή κίνδυνο για την πόλη της Βενετίας. Ο μαζικός τουρισμός είναι η κύρια πηγή της οικονομίας της, αλλά απειλεί να μετατρέψει αυτή την πόλη σε ένα υπαίθριο μουσείο, χωρίς την πάλουσα καρδιά των κατοίκων της. Λούκα Παλαμάρα, Ρερο News, Βενετία.